Τεράστια επιτυχία για τα κυπριακά χρώματα από τον Βλαδίμηρο Τζορτζή, καθώς μετά από εξαιρετική εμφάνιση ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR με μια δεύτερη και τρίτη θέση στον τελικό που έγινε στην πόλη Κρόπνικ της Κροατίας. Ο 25χρονος οδηγός πανηγύρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και μία από τις σπουδαιότερες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε ιδανικά για τον Βλαδίμηρο Τζορτζή και η σεζόν στέφθηκε με επιτυχία. Οδηγώντας στα όρια του, κατάφερε να βρεθεί στην τριάδα και στους δύο αγώνες του τελικού του Ευρωπαϊκού NASCAR στο Κρόπνικ της Κροατίας. Κατέγραψε τους ταχύτερους χρόνους του διημέρου. Ήταν μάλιστα πιο γρήγορος και από όλους τους οδηγούς της κατηγορίας Pro. Αυτό τον έφερε στην pole position κατά την εκκίνηση και στις δύο κούρσες, πιέζοντας συνεχώς τους Νάσκα και Χέιζεμανς. Ο 25χρονος οδηγός, ο οποίος τρέχει για την κοινοπραξία Academy Motorsport Alex Caffey Motorsport, τερμάτισε τρίτος στον αγώνα του Σαββάτου και δεύτερος στον αγώνα της Κυριακής. Πανευτυχής μετά τις δύο κούρσες, ο Τζορτζής χαρακτήρισε ως έναν άθλο τη συμμετοχή του και μόνο στον τελικό, μετά τον τραυματισμό που είχε στον καρπό πριν από τρεις εβδομάδες στο Βέλγιο, όπου δεν κατάφερε να γράψει βαθμούς στην κατάταξη. Αφοσιωμένος στη φυσιοθεραπεία και την προετοιμασία του, παρουσιάστηκε πανέτοιμος. Θα μπορούσε να είχε πάρει μεγαλύτερο ρίσκο στον αγώνα, είπε, βρίσκοντας προσπέρασμα στον Τούμπεκ. Όμως δεν θέλησε να παίξει κορώνα γράμματα την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ήταν πέμπτος στη γενική κατάταξη πριν από τον τελικό, που δίνει διπλούς βαθμούς, και κατάφερε να ξεπεράσει στη βαθμολογία τόσο τον Γάλλο Τελσό όσο και τον Τούμπεκ. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ολλανδός Λίαμ Χέιζεμανς, αφήνοντας δεύτερο τον Αλμπέρτο Νάσκα, που έφερε και τον τίτλο του φαβορί. Η καλύτερη διάκριση της καριέρας του και μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού πέτυχε ο Βλαδίμηρος Τζορτζής. Ο Κύπριος οδηγός ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR 2022 στην κατηγορία EuroNASCAR 2. Μετά το ατύχημα και την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε στον καρπό πριν από τρεις εβδομάδες στο Βέλγιο, ο Τζορτζής είχε πέσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο με μια τρίτη θέση το Σάββατο και μια δεύτερη στον σημερινό τελικό στην Κροατία, ανέβηκε τρίτος, ξεπερνώντας και τον περσινό πρωταθλητή Μάρτιν Ντούμπεκ. Ο 25χρονος οδηγός από την Κύπρο ήταν ο ταχύτερος της πίστας όλο το τρίμερο, όντας πιο γρήγορος και από όλους τους οδηγούς της κατηγορίας Pro, ενώ εκκίνησε και τις δύο κούρσες από την pole position. Καλύτερη διάκριση της καριέρας του και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού πανηγύρισε σήμερα ο Βλαδίμηρος Τζορτζής. Με μια τρίτη θέση το Σάββατο και μια δεύτερη σήμερα στον τελικό του Κρόνικ στην Κροατία, ανέβηκε στην τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR στην κατηγορία EuroNASCAR 2 με 388 βαθμούς, ξεπερνώντας και τον περσινό πρωταθλητή Μαρτίν Ντούμπεκ. Ο 25χρονος Κύπριος οδηγός, ο οποίος εκκίνησε και στις δύο κούρσες από την pole position, ήταν ο ταχύτερος της πίστας όλο το τρίμερο, όντας πιο γρήγορος και από όλους τους οδηγούς της κατηγορίας Pro. Η καλύτερη διάκριση της καριέρας του και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού πέτυχε ο Βλαδίμηρος Τζορτζής, ολοκληρώνοντας την τρίτη θέση το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR 2022 στην κατηγορία EuroNASCAR 2. Μετά το ατύχημα και την εγχείρηση στον καρπό που υποβλήθηκε πριν τρεις εβδομάδες στο Βέλγιο, Τζορτζής είχε πέσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο με μία τρίτη θέση το Σάββατο και μία δεύτερη την Κυριακή στον τελικό του Κρόπνικ στην Κροατία, ανέβηκε τρίτος. A good runners-up position then for Vladimir Ostiortis, a solid